Τρίτη Κυριακή των νηστειών σήμερα, αγαπητοί μου, και η Εκκλησία μας προβάλλει το ένδοξο και μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπαιό της, των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών, και μας προσκαλεί να προσπέσουμε ταπεινά και ευλαβικά για να τον προσκυνήσουμε. Είναι το ιερότερο σύμβολο της Εκκλησίας μας. Το σύμβολο της θυσίας και της κακοπαθίας. Ένα σύμβολο από το οποίο ξεχύνεται ως ποταμός η χάρις και η θεολογία. Η αγάπη και η αλήθεια. Η Ανάσταση και η σωτηρία. Αυτό το ιερό σύμβολο είναι αληθές ότι υψώθηκε για πρώτη φορά στον Γολγοθά. Τότε που ο Κύριος της δόξης άπλωσε πάνω σε αυτό το άχραντο σώμα του. Ωστόσο, ως σύμβολο της κακοπαθίας του, το ζούσε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή της ενανθρωπίσεώς του. Και όχι μόνον το ζούσε αυτός, αλλά πρότεινε δια του κηρύγματος να τον βιώνουν και όλοι εκείνοι που επρόκειτο να πιστέψουν στο θεανθρώπινο πρόσωπό του και να τον ακολουθήσουν. Έλεγε χαρακτηριστικά, «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Όποιος θέλει να συνδέσει τη ζωή του μαζί μου, με το πρόσωπό μου, ας είναι έτοιμος να γίνει σταυροφόρος». Και είναι αληθές ότι έτσι έζησαν σταυρικά τόσο οι Απόστολοι με τα ταύτα, όσο και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και αυτή η σταυρική ζωή τους έδωσε τη δυνατότητα να έχουν μέσα στην ύπαρξή τους σύνικον τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να ζουν συνεχώς μέσα στο χώρο του θαύματος του Θεού. Αλλά εκείνο το οποίο προκαλεί θαυμασμό είναι το γεγονός ότι τις ίδιες εμπειρίες που ζουν οι Άγιοι μέσα στο χώρο της Καινής Διαθήκης τις έζησαν και όλοι οι δίκαιοι και προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί και εκείνοι έζησαν τη σταυρική ζωή του Χριστού, έστω κι αν ακόμα δεν είχε υψωθεί ο ιστορικός σταυρός πάνω στο Γολγοθά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να εντάξουμε την μυστηριώδη εκείνη φράση του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Εβραίους επιστολή του «Πίστη Μωυσής μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού, μίζων απλούτων οικισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού». Η πίστη στον αληθινό Θεό έκανε τον Μωυσή, αν και ήτο πρίγκιπας στην αυλή του Φαραώ, να προτιμήσει να συγκακουχείται με το λαό του Θεού, διότι θεώρησε ως μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου των ονειδισμών του Χριστού, που είναι ταυτόσιμο με τον σταυρόν του Χριστού. Ο Μωυσής λοιπόν βίωνε το μυστήριο του Σταυρού 15 αιώνες προτού ακόμη αυτός στηθεί πάνω στο Γολγοθά και τον βίωνε με την άρνηση της ειδωλολατρίας των Αιγυπτίων, με τη σταθερότητα στην πίστη του αληθινού Θεού και την καταπληκτική του εκείνη κακοπάθεια. Προτίμησε να γίνει τσοπάνος, βοσκός στα πρόβατα του Ιωθόρ, παρά να αρνηθεί τον Θεό, τον Πατέρων του και το λαό του, που ήταν τύπος της Εκκλησίας του Θεού. Και επειδή ζούσε ως καθημερινό βίωμα εις βάθος των σταυρών του Χριστού, με την άκτιστη ενέργειά του, όπως θεολογούν οι Άγιοι Πατέρες, έκανε όλα τα καταπληκτικά εκείνα θαύματα τόσο μέσα στην Αίγυπτο όσο και μετά την εξορία του Ισραηλιτικού λαού από αυτήν, ώστε ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα ζωηφόρο σύμβολο. Και τι συμβολίζει? Πρώτα-πρώτα την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου
ότι ούτω ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Το ρήμα έδωκεν σημαίνει ότι τον θυσίασε για τη σωτηρία του κόσμου. Και μάλιστα ένα κόσμο βουτυγμένο στη διαφθορά και προπαντός στην αγνωμοσύνη. Ποια άλλη αγάπη αλήθεια θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν? Πέρα από την αγάπη όμως, ο Σταυρός είναι και σύμβολο πίστεως και ήθους. Όπως όταν απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως, της νικαίας δηλαδή το γνωστό μας, πιστεύω, ομολογούμε την ορθόδοξη πίστη μας, έτσι και όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού, ομολογούμε την ίδια πίστη. Ενώνοντας τα τρία μεγάλα δάκτυλά μας, ομολογούμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ενώ με τα υπόλοιπα δύο που προσάπτουμε κολλητά στην παλάμη μας, κηρύττουμε το δεύτερο μεγάλο δόγμα, που είναι η Θεία και ανθρώπινη φύση του Χριστού. Κάνοντας το Σταυρό, ομολογούμε συγχρόνως και την Ανάσταση του Κυρίου, αφού αυτή είναι συνυφασμένη με τη Σταύρωσή Του. «Θα ντρεπόμουν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, να κάνω το Σταυρό μου, αν ο Κύριος μου ήταν μόνο εσταυρωμένος, αλλά τώρα είναι και αναστημένος». Ακόμη με το σημείο του Τιμίου Σταυρού ομολογούμε και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Είναι γνωστό ότι κατά την ένδοξη εκείνη ημέρα θα προπορευθεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή ο Σταυρός. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο «Και τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό». Και ερμηνεύει ο Ζυγαβηνός «Σημείον αυτού λέγει των Σταυρών, λάμποντα τότε του ηλίου πολλόφεδρότερον». Δηλαδή λέγοντας ο Κύριος τη λέξη «σημείον», εννοεί τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος θα λάμπει τότε περισσότερο και από τον ήλιο. Μάλιστα, συμπληρώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι η εμφάνιση του Σταυρού θα γίνει αιτία κοπετού, θρήνου όλων των φυλών της γης. Και τότε, λέγει, κόψονται πάσε εφυλέ της γης. Θα θρηνήσει, ερμηνεύει και πάλι ο Ζυγαβηνός, ολόκληρο το γένος των απίστων. Ημέν διότι εσταύρωσαν τον Θεό, ιδέ διότι τους χριστιανούς ετιμώρησαν, και άλλοι πολλοί διότι δεν επίστευσαν. Ωστόσο, σε τίποτε δεν πρόκειται να τους ωφελήσει αυτός ο θρήνος. Ανόητος δε ότι είναι καύτα κλαθμός. Τα δάκρυα αυτά δεν θα είναι μόνο όψιμα, αλλά θα είναι και άχρηστα, χωρίς νόημα, ανόητα. Τέλος, θα λέγαμε ότι ο Σταυρός είναι η σύνοψη όλων των μεγάλων δογμάτων της πίστεως, όπως και η Θεοτόκος είναι ομοίως η κατανόηση όλων των δογμάτων της πίστεως. Λέμε στους χαιρετισμούς «Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε της Τριάδος τους μίστας φωτίζουσα». Γι' αυτό δίκαια ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει «Καύχημα μεν της Καθολικής Εκκλησίας και πάσα πράξης Ιησούς, καύχημα δε καυχημάτων, ο Σταυρός». Είναι καύχημα, δηλαδή, της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Βέβαια, το κάθε τι που έπραξε ο Ιησούς. Αλλά το καύχημα των καυχημάτων είναι ο Σταυρός. Γι' αυτό συνεχίζει ο Ιερός Κύριλλος. Το σημείο του Σταυρού πρέπει να δεσπόζει σε όλο το φάσμα της ζωής των πιστών. «Μη επισκυνθόμεν το Σταυρό του Χριστού», λέγει, «αλλά καν άλλος αποκρύπτει, σύ φανερός επί το μετώπου σφραγίζουν». Είναι οι δαίμονες το σημείον ειδώντες, το βασιλικόν μακράν φύγωση τρέμοντες. «Ποιοι δε τούτο το σημείον εστίον και πείνον, καθήμενος, κοιταζόμενος, εξανιστάμενος, λαλών, περιπατών,
άπαξ απλώς εν παντί πράγματι. Μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, λέγει ο Ιερός Πατήρ, και σαν να διάβαζε εμάς που βρισκόμαστε σε αυτή τη χρονική περίοδο. Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι μου εξομολογούνται ότι ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους μπροστά στους άλλους. Είναι δυστύχημα. Ο μουσουλμάνος θα πέσει στα γόνατα να προσκυνήσει όταν έρθει η ώρα της προσευχής και δεν τον ενδιαφέρει αν ο άλλος τον δρασκυλίζει από πάνω από την πλάτη του. Και εμείς ντρεπόμαστε. Και αν ο πλαϊνός σου, λέγει, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, κρύβεται σι με θάρρος φανερά να τον τυπώνεις στο μέτωπό σου, έτσι ώστε το βασιλικό αυτό σημείο να το βλέπουν οι δαίμονες και να φεύγουν μακριά τρέμοντες. Αλλά θέλουμε να φύγουν οι δαίμονες από πάνω μας. Εκεί είναι το θέμα. Και συνεχίζει. Να κάνεις δε το σημείο του σταυρού πάνω σου, όταν τρως, όταν πίνεις, όταν κάθεσαι, όταν ξαπλώνεις στο κρεβάτι σου, όταν σηκώνεσαι από αυτό, όταν ξεκινάς να μιλήσεις, όταν περπατάς, και με ένα λόγο να κάνεις το σταυρό σου σε οτιδήποτε κι αν επιχειρείς. Τα ίδια ακριβώς συμβουλεύει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν μέλης, λέγει, υπερβαίνει τα πρόθυρα του πυλώνους, τούτο φθένξε το ρήμα πρώτερον. Αποτάσσω με εσύ, σατανά, και τη πομπή σου και τη λατρεία σου, και συντάσσω με εσύ, Χριστέ, και μη δέποτε χωρίς της φωνής ταύτης εξέλθεις, και μετά το ρήματος τούτου και των σταυρών επί του ματώπου διατύπωσον. Ούτω γάρ ου μόνον άνθρωπος απατών, αλλούτε αυτός ο διάβολος βλάψετε, δυνήσετε με τα τούτων σε ορών των όπλων, το σταυρό δηλαδή και την προσευχή πανταχού φαινόμενων. Όταν πρόκειται δηλαδή να βγεις από την αυλόπερτα του σπιτιού σου, πρώτα-πρώτα πες τούτη την κουβέντα, λέει ο Ιερός Πατήρ. Σατανά, μακριά από μένα και εσύ και η πομπή σου, η πανσταρτιά σου δηλαδή, οι δαίμονες και η λατρεία σου. Χριστέ μου, είμαι δικό σου. Αν δεν πεις τούτα τα λόγια, μην ξεκινάς ποτέ να βγεις έξω από το σπίτι σου. Και λέγοντας αυτό συγχρόνως, σφράγισε και το μέτωπό σου με το σημείο του σταυρού. Να είσαι σίγουρος ότι με αυτά τα δύο όπλα, δηλαδή την προσευχή και το σταυρό, όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και αυτός ο ίδιος ο διάβολος, όπου κι αν σε συναντήσει, δεν θα μπορέσει να σε ζημιώσει σε τίποτα. Και εδώ θα ήθελα, αγαπητοί μου, να αναφερθώ στην αξία της πρωινής προσευχής. Είναι δυστύχημα το γεγονός ότι πολλοί από μας δεν κάνουμε προσευχή το πρωί, ούτε και το σταυρό μας πολλές φορές. Πώς να το παρομοιάσω αυτό? Είναι, θα έλεγα, σαν να βγαίνει κανείς έξω στην βροχή χωρίς ομπρέλα, χωρίς αδιάβροχο. Η κάθε μέρα έχει όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κύριος, τη δική της κακία. Δηλαδή τα δικά της προβλήματα και τις δυσκολίες οι οποίες έχουν σχέση με τον χαρακτήρα μας. Με τους άλλους, τους ανθρώπους, αλλά και με τους δαίμονες οι οποίοι ως λέοντες οριόμενοι περιπολούν την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζούμε, ζητώντες ποιον να καταπιούν. Είναι μεγάλη πλάνη να νομίζει κανείς ότι μπορεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και να παραμένει άτρωτος. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσερχόμεθα, να προσευχόμεθα και να τυπώνουμε πάνω μας το σημείο του Σταυρού. Μόνον έτσι πράγματι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι μόνον άνθρωπος, αλλά και αυτός ο ίδιος ο διάβολος, όπου κι αν μας συναντήσει, δεν θα μπορέσει να μας βλάψει. Είπαμε όμως ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι και σύμβολο του ήθους. Θα λέγαμε ότι τα δύο ξύλα σταυροειδώς τοποθετημένα
είναι η πίστη και το ήθος, το σταυρικό ήθος. Ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό το σταυρικό ήθος έχει πάρα πολλά να μας πει μέσα στις επιστολές του. Και πρώτα-πρώτα στην προς Κολοσσαείς γράφει «Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν», εννοεί των αυνανισμών, «πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή τη σεστή ειδωλολατρία, όπως το σώμα του Κυρίου νεκρώθηκε επί του Σταυρού, έτσι και εμείς οφείλουμε να σταυρώσουμε και να νεκρώσουμε όλα τα μέλη, όλα τα όργανα εκείνα με τα οποία γεννάται, αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται η αμαρτία, η κάθε αμαρτία. Ο Χριστός δια του Σταυρού αναζωογόνησε και ξαναζωντάνευσε την ανθρώπινη φύση, την έσωσε από τη φθορά και τη θνητότητα. Και εμείς όταν σταυρώνουμε, όταν νεκρώνουμε τα μέλη, ψυχικά και σωματικά, όσα συνεργούν στη διάπραξη της αμαρτίας, τότε οπωσδήποτε ανοίγουμε διάπλατα τη θύρα για να μπει μέσα μας η ζωή, η θεϊκή ζωή. Το σταυρικό ήθος λοιπόν φανερώνεται με τον αγώνα για την απαλλαγή μας από την εσωτερική τυραννία των κακίστων παθών. Για τη μεταμόρφωση του εσωτερικού μας κόσμου, ώστε όλες μας οι δυνάμεις να υπηρετούν τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Διότι δεν υπάρχουν μέσα μας κακές δυνάμεις που πρέπει να αποβάλουμε, αλλά διεστραμμένες δυνάμεις που πρέπει να τις μεταμορφώσουμε ή καλύτερα να τις μεταστρέψουμε. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι ο δρόμος του Θεού είναι σταυρός καθημερινός και δεν υπάρχει κανείς που να ανέβηκε στον ουρανό, στον παράδεισο, με άνεση. Και βέβαια αυτή η κοπιαστική καθημερινή πορεία δεν εκπροσωπεί μόνον τον αγώνα για την απαλλαγή από τα πάθη, αλλά και τον αγώνα για την καλλιέργεια των αρετών. Είναι ο τρόπος ο οποίος μας συγγενεύει με το Θεό. Ο τρόπος που μας οδηγεί στο καθομοίωση, στην τελείωση του πνευματικού αγώνα. Ακόμη γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του «Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Όσοι ανήκουν, όσοι πιστεύουν στο Χριστό, έχουν σταυρώσει το σαρκικό φρόνημα, τη σάρκα, δηλαδή τα πάθη και τις κακές επιθυμίες». Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, «Ο γάρ της θεοσεβίας τρόπος εκδίω τούτων συνέστηκε, δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών». Η πνευματική ζωή συγκροτείται από δύο πράγματα, τα ευσεβή δόγματα, την ορθή πίστη και τα αγαθά έργα, το ήθος. Ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών ευπρόσδεκτα το Θεό, ούτε τα μη μετευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα προσδέχεται ο Θεός. Ούτε η πίστη χωρίς τα έργα τα αγαθά είναι ευπρόσδεκτα στο Θεό, ούτε πάλι τα έργα που δεν είναι καρπός ορθής πίστεως είναι δεκτά από εκείνον. Τι γάρ όφελος, ιδένε μεν τα περί Θεού δόγματα καλός και πορνεύειν εσχρός. Τι δαύ πάλιν όφελος σοφρονήν μεν καλός και βλασφημήν ασεβός. Δεν έχει κανείς ωφέλη ουδεμία όταν γνωρίζει μεν και αποδέχεται την ορθή πίστη, η ζωή του όμως είναι βουτυγμένη στα εσχρά σαρκικά αμαρτήματα. Και το αντίθετο, μπορεί κανείς να καλλιεργεί τη σοφροσύνη και την αγνότητα, εάν όμως βρίσκεται μέσα στην ασέβεια η οποία αποτελεί τη χειρότερη βλασφημία κατά του Θεού, ουδέν ωφελείται. Δεν μπορώ λοιπόν από τη μια μεριά να φορώ ή να κάνω το σταυρό και απ' την άλλη να παραδίδω τον εαυτό μου στα σαρκικά και ψυχικά πάθη. Αυτό είναι αντιφατικό.
Κάνω το Σταυρό σημαίνει μεταφέρω στη ζωή μου την κακοπάθεια, αφού ο Σταυρός είναι το σύμβουλό της. Όπως ο Χριστός επέλεξε το Σταυρό και τον έκανε θρόνο του, έτσι ακριβώς επιλέγει και τον εσταυρωμένο πιστό για να αναπαυτεί. Ουδενή γαρούτο των πάντων ως κακοπαθία θεραπεύεται ο Θεός, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Με τίποτε άλλο δηλαδή δεν υπηρετείτε και δεν ευαρεστείτε ο Θεός τόσο όσο με την κακοπάθεια. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ως περπατήρ κίδεται τέκνου, ούτω και ο Χριστός κίδεται σώματος κακοπαθούντος δι' αυτόν και πλησίουν εστί του σώματος αυτού διαπαντός. Όπως ο πατέρας κίδεται, φροντίζει το παιδί του, έτσι και ο Χριστός φροντίζει εκείνα τα σώματα που κακοπαθούν για αυτόν. Σε αυτά τα σώματα βρίσκεται πάντα δίπλα, είναι πάντα κάτω από την προστασία του. Ο Απόστολος Παύλος τη σταυρική ζωή τη ζούσε ως καθημερινό βίωμα. Γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του, «Εγώ γαρ, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω». Όπως ο Κύριος και μετά την Ανάσταση διατήρησε τους τύπους των ύλων, τα τρυπημένα χέρια από τα καρφιά, αυτά είναι τα στίγματα. Και τα έδειξε στο Θωμά και στους λοιπούς μαθητές του. Μετά την Ανάσταση, αυτά και τα διατήρησε για να πιστοποιούν στην αιωνιότητα την αγάπη του για τον άνθρωπο. Έτσι και ο Παύλος βάσταζε στο σώμα του ως το πιο δοξασμένο τρόπαιο που πιστοποιούσε την αγάπη του, τα στίγματα του Κυρίου. Όλα εκείνα δηλαδή, τα μαρτύρια και τις θλίψεις που υποφέρει χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Και η εσταυρωμένη ζωή δεν ήταν για τον Παύλο πίκρα και όνειδος, όπως γίνεται στους περισσότερους από εμάς. Και τα χάνουμε και λέμε, «Γιατί Κύριε, γιατί Θεέ μου σε μένα?» Το λιγότερο θα έλεγα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από χριστιανική ζωή. Ήταν λοιπόν όχι πίκρα και όνειδος για τον Παύλο, αλλά το καύχημά του. Γράφει και πάλι στην προς Γαλάτας επιστολή του, «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Το καύχημά του ήταν ο σταυρός του Χριστού, τον οποίο έκανε τρόπο ζωής και αποξενώθηκε, νεκρώθηκε τελείως ως προς τον κόσμο της αμαρτίας. Η καρδιά του Παύλου χτυπούσε μόνο για τον Χριστό, γι' αυτό και έλεγε, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή ο Χριστός». Αυτός ήταν ο Παύλος και μας τον έδωσε ο Χριστός, όπως και τον εαυτό του, ως περισσότερο συγγενή στη φύση μας, για να τον έχουμε απέναντί μας ως μέτρο πνευματικό, για να βλέπουμε την αδυναμία μας, την πνευματική, να βλέπουμε τη δειλία μας, να βλέπουμε τη φιλαυτία μας και την προδοσία μας, αφού δεν είναι λίγες φορές που πηδάμε στο αντίπαλο στρατόπεδο του κόσμου για να αποφύγουμε τον ονειδισμό του Χριστού. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας καλεί σήμερα να προσκυνήσουμε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, και αυτό σημαίνει ότι στεκόμαστε μπροστά στην κλίμακα που συνδέει τη γη με τον ουρανό. Αυτό το δρόμο επέλεξε η υπερβάλλουσα αγάπη του Θεού για να επαναφέρει τον αλωτριωμένο, τον αποξενωμένο άνθρωπο πίσω στην αγιότητα που συνιστά την καταφύση ζωή και οδηγεί στην αιώνια σωτηρία. Και αν από εμάς κάποιοι επιθυμούμε όντως, πραγματικά αυτή τη ζωή, δεν έχουμε παρά να στοιχηθούμε σε αυτόν τον δρόμο. Το δρόμο
του Σταυρού, το δρόμο της αγάπης και της αληθούς πίστεως, το δρόμο της αρνήσεως του εαυτού μας και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως στον ένα και μοναδικό Σωτήρα της υπάρξεώς μας. Αμήν.